Αχρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Δεν έχει φού, δε. Ένα έχει φού, τι δεν έχει φού. Μποτούλα, μπλουζίτσα, βόλτα. Ξέρεις, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να φοράει κάποια γυναίκα μποτούλα, μπλουζίτσα, πραγματικά να μην αφήνει κάτι να φανεί προς τα έξω, αλλά η φαντασία ενός άντρα. Να... Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τι κάνεις? Καλά, είμαι μια χαρά, πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Έχει ωραίο ήλιο, καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Μια όμορφη γυναίκα σαν και σένα. Τι φλερτάρουνε? Εγώ προσωπικά δεν έχω παράπονο σε θέμα του φλερτ. Αλλά νομίζω ναι, και με φίλες μου που μιλάω, μου λένε ότι ναι, τους φλερτάρουν οι άντρες. Εντάξει, τώρα το ότι οι άντρες κολλάνε στο να έρθουν να σου μιλήσουν, να σε πλησιάσουν, να σου ανοιχτούν περισσότερο ή να ζητήσουν κάτι παραπάνω, ναι. Αυτό μπορώ να πω σήμερα, το έχει πάρει λίγο το ρόλο η γυναίκα. Και να σου πω, έχουν το μυαλό τους όλοι οι άντρες που φλερτάρουν σε μια νύχτα για σεξ? Πολλοί άντρες, ναι. Δεν σκέφτεται με αυτό το κεφάλι. Οι γυναίκες επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές φλερτάρουν για one night stand. Ναι, στην καθημερινότητά μου μπορώ να πω ότι πολλές γυναίκες μου λένε ότι τι να τον κάνω, μου λέει, το μόνιμο, προτιμώ να γυρνάω, λέει, από εδώ και από εκεί. Τι παράπονο έχεις από τους άντρες? Νομίζω οι άντρες έχουν παράπονα από μένα, δεν έχουν εγώ παράπονα από τους άντρες. Το ότι η τελευταία φωτογράφηση που έκανε ήταν ντυμένη. Γυναίκες, πώς θα πας? Δυστυχώς δεν έχω και την καλύτερη σχέση. Μικρή, προσπαθούσα να κάνω φίλες, προσπαθούσα να τις κάνω να με αγαπήσουν. Έκανα τα πάντα, πραγματικά. Και πραγματικά είχα απογοητευτεί, γιατί οι μόνοι μου φίλοι ήταν στην ουσία άντρες. Πάντα. Δηλαδή, μεγάλωνα με αγόρια, στο γήπεδο πήγαινα με αγόρια, βόλτες με αμάξια με αγόρια. Πειράζαμε μέχρι και κοπέλες με αγόρια, δηλαδή. Έχω αρχίσει να κοιτάω στον καθρέφτη να αναρωτιέμαι τι είμαι. Έχεις σκεφτεί πώς θα ήταν αν ήσουν άσχημη? Να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα. Η ομορφιά και η ασχήμια είναι αυτό που εκπέμπουμε από μέσα μας. Αυτά εδώ όλα είναι χαρακτηριστικά, Γρηγόρη μου. Όταν εγώ θα κλαίω και θα έχω τα νεύρα μου και θα φωνάζω και θα γίνομαι άσχημη, λιώνονται τα χαρακτηριστικά μου. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Για όλους αυτό. Όταν είμαι χαρούμενη όμως γελάω αυτό, τα ματάκια σου γελάνε. Θα ήθελα και κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να μου πεις το αυτή. Έναν άντρα που σου αρέσει, που είναι γνωστός και τον ξέρουμε όλοι. Ηθοποιός, τραγουδιστής, παρουσιαστής, ποδοσφαιριστής, μασοχιστής. Όποιος μαζέψει τις περισσότερες ψήφους, το πάω να τον βρω στο τέλος της εκπομπής. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τον βάζω και αυτόν στη λίστα. Βάλτε. Και θα δούμε στο τέλος ποιος θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, γιατί θα πάω να τον συναντήσω. Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις.